Γεια σα, κυρίε και κύριοι. Ξεκινάμε το δελτίο με τη σύλληψη ζευγαριού στο Ηράκλειο τη Κρήτη μετά από συντονισμένη ευρεία επιχείρηση των δυνάμεων τη αστυνομία. Από την έρευνα προέκυψε ότι σε πέντε μήνε έκαναν τέσσερι διαρρήξει, μία σε επιχείρηση και τρει σε σπίτια. Από αυτά είχαν κλέψει μια γεννήτρια, μπαταρίε, κινητό αξία 880 ευρώ καθώ και διάφορα έγγραφα. Ο άνδρα είχε επίση στην κατοχή του ναρκωτικά χάπια χωρί ιατρική συνταγή. Σε βάρο του ζευγαριού σχηματίστηκε δικογραφία. Και από το Ηράκλειο στην Κέρκυρα, από ένα Έλληνα έπεσε στα χέρια των αστυνομικών, καθώ μαζί με τον συνεργό του είχε διαρρήξει κατάστημα εστίαση στην περιοχή των Λιαπάδων. Ο δράστη οδηγήθηκε στον Ισαγγελέα, ενώ ο συνεργό του αναζητείται. Ένα δυσάρεστο περιστατικό κλήθηκαν να διαχειριστούν γιατροί και νοσηλευτέ στο νοσοκομείο Αγία Όλγα. Συνοδό ασθενού που πέθανε από κορονοϊό επιτέθηκε και προπυλάκησε γιατρό, ενώ προχώρησε και σε απειλέ κατά του προσωπικού. Το περιστατικό κατήγγειλε η Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Αθήνα Πειραιά, στηλιτεύοντα τη στάση του ει διοίκηση του νοσοκομείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διοίκηση του Αγία Όλγα, αντί να στηρίξει τη γιατρό που δέχθηκε την επίθεση, περιορίστηκε να της προτείνει απλά να κινηθεί νομικά απέναντι στο δράστη. Σε ανακοίνωσή τη, η ΕΙΝΑΠ υπογραμμίζει ότι τα περιστατικά τέτοιου είδους έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας. Στη Σέρε, τώρα, ένα άνδρα ηλικία 40 ετών εντοπίστηκε νεκρό στη διάρκεια κατάσβεση πυρκαγιά σε σπίτι. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η φωτιά προκλήθηκε από άγνωστη ω σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου πολυκατοικία. Στο σημείο έσπευσε ένα πυροσβεστικό όχημα με πέντε άτομα για την κατάσβεσή τη και στο χώρο του υπνοδωματίου εντοπίστηκε η σωρό του άνδρα. Χειμωνιάτικο είναι το σκηνικό στις περισσότερε περιοχέ τη χώρα με χιονοπτώσει και τσουχτερό κρύο. Ο Θοδωρή Κολιδάς θα μα ενημερώσει αναλυτικά. Καλώ σα μεσημέρι. Πράγματι, και στα βόρεια τη Αιτική, αλλά και στην κεντρική και νότια έδεια, έχουμε στα ορεινά βέβαια πάνω παροδικέ χιονοπτώσει, οι οποίε όμω. Προ το βράδυ σήμερα θα αρχίσουν σιγά σιγά να εξασθενούν και θα κρατήσουν μέχρι τι πρωινέ ώρε αύριο. Η ίδια σχενι... Ήδιο... κατάσταση επικρατεί κυρίω στην Ανατολική Μακεδονία και τη Τράκη, με, πολύ... με πάρα πολύ χιόνι και στην περιοχή τη Ροδόπη, στα ορεινά δηλαδή αυτών των περιοχών. Τώρα, κατά τα άλλα, για τι επόμενε ημέρε το κύριο χαρακτηριστικό είναι βέβαια το κρύο. Θα έχουμε παγετό, μάλιστα στην Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή αρνητικέ θερμοκρασίε η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 3 με 4 βαθμούς κάτω από τις κανονικές για την εποχή και θα επικρατούν βοριάδες οι οποίες θα φτάνουν τα 6 με 7 και το βικές στο Αγίο ακόμη και τα 8 μποφόρ. Λιγότερο όμω φαινόμενα θα έχουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή ενώ από ό,τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία ράνια φαίνεται να, να χαλάει ο καιρός ξανά κυρίως από το Σάββατο το βράδυ προς την Κυριακή και Δευτέρα με πολλές βροχές στα κεντρικά και τα νότια και αρκετά χιόνια σε ορεινές αλλά και οι μειωτινές περιοχές στην της και νότιας Ελλάδος. Μέχρι τότε βέβαια έχουμε αρκετό καιρό να δούμε και τα νεότερα στοιχεία. Ένα χειμωνιάτικο σκηνικό νομενόμενο Θοδωρή. Να σε ευχαριστήσουμε, ε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Συλλαλητήριο πραγματοποίησαν σήμερα στο κέντρο τη Αθήνα συνταξιούχοι που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κλαθμόνο, από όπου ξεκίνησαν πορεία, Προ το μεγάλο Μαξίμου. Όπω καταγγέλνουν στη Βουλή, κλούβε των ΜΑΤ είχαν φράξει το δρόμο και του εμπόδισαν να προχωρήσουν. Οι συνταξιούχοι ζητούν στήριξη του δημόσιου συστήματο υγεία, απόδοση σε όλου του συνταξιούχου τη 13η και 14η σύνταξη, καθώ και αυξήσει σε όλε τι συντάξει. Ζητούν να του αποδοθεί το 0,5% του τακτικού προπολογισμού που είναι νομοθετημένο για τα έτη 2020-2021, καθώ και τα αναδρομικά φορολογητά. Εκτό συνόρων, θα μεταφερθούμε τώρα και στη Γερμανία, όπου διαδηλωτέ στην Ερφούρτη εξέφρασαν με επεισοδιακό τρόπο την αντίθεσή του στα νέα περιοριστικά μέτρα κατά του κορονοϊού. Χρειάστηκε μάλιστα η επέμβαση τη αστυνομία για να του διαλύσει. Η χώρα τι τελευταίε εβδομάδε πλήττεται όσο λίγε από τον κορονοϊό. Έχουν επιβληθεί περιορισμοί εισόδου στους ανεμβολία του σε χώρου εστίαση και ψυχαγωγία. Στο Λονδίνο υπήρξαν διαμαρτυρίε έξω από το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Συγκεντρωμένοι ζητούσαν να συλληφθεί ο Μπόρι Τζόνσον. Ο Άγγλο πρωθυπουργό προτείνει την επιβολή του πιστοποιητικού εμβολιασμού και νέων περιορισμών μετά την έξαρση των κρουσμάτων και τη επέλαση τη μετάλλαξη όμικρων στη χώρα. Χιλιάδε άνθρωποι συγκεντρώθηκαν και στη Ρήγα τη Λετωνία, διαμαρτυρώμενοι επίση για τα μέτρα περιορισμού τη πανδημία. Μάλιστα, σημειώθηκαν και επεισόδια στη διάρκεια των οποίων τραυματίστηκε και ένα αστυνομικό. Το Πατριάρχη Αλεξάνδρεια και Πάση Αφρική, κύριο Θεόδωρο, υποδέχθηκε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάση Ελλάδο. Ο Αλεξανδρινό Προκαθήμενο ευχαρίστησε τον κύριο Ιερόνιμο για τη διαρκή στήριξη που παρέχει η Εκκλησία τη Ελλάδο στο ιεραποστολικό έργο του Πατριαρχείου Αλεξάνδρεια. Στο επίκεντρο τη συζήτηση βρέθηκε η πανδημία με τον κύριο Θεόδωρο να σημειώνει ότι σε πολλέ περιοχέ τη Αφρική η κατάσταση είναι δύσκολη, με του θανάτου να αυξάνονται διαρκώ. Στην αθλητική επικαιρότητα, πρωταθλητή χειμώνα στο βόλεϊ αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός που επικράτησε χθε του Ολυμπιακού στο Μελίνα Μερκούρι με 3-1 σετ. Οι Ερυθρόλευκοι πήραν το πρώτο σετ με 25-20, αλλά οι Πράσινοι βρήκαν ρυθμό από το φινάλε του δεύτερου σετ και κυριάρχησαν απόλυτα στον αγωνιστικό χώρο. Με την νίκη αυτή, το τριφύλι πέρασε στην κορυφή τη βαθμολογία μετά από 7 αγωνιστικέ με ένα βαθμό περισσότερο από τον Ολυμπιακό. Και εδώ τελείωσε το απόγευμα την ειδήσεων του Star Channel. Ακολουθεί το Shopping Star. Δείτε όλες τις εξελίξεις της ημέρας και αναλυτικά ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο στις 8 παρα 10 με τη Μάρα Ζαχαρέα. Κυρίες και κύριοι, καλό και χαρούμενο απόγευμα να έχετε. Γεια σας.